Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους αυτού του μέρους. Σας είπαμε από την έναρξη της εκπομπής ότι στο προσκήνιο είναι τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά που έχουν ταλέντο και μέσα από το έκτο στη σειρά, Φεστιβάλ Ψηφιακής Τεχνολογίας που θα υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, έχουμε νομίζω να δούμε και να ακούσουμε πολλά. Να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο που είναι ψυχή αυτού του φεστιβάλ. Κάθε χρόνο τα λέμε, είναι σταθερό το ραντεβού. Είναι, εννοείται, καθηγητής και ασχολείται πολύ ενεργά, αδιάκοπα όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Γιώργος Παντσελινάς είναι εδώ, αλλά και σχολικός σύμβουλος πληροφορικής. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Και όχι μόνος. Να μας συστήσει στην παρέα σου. Βεβαίως. Η παρέα μου είναι μαθητές. Είναι ο Αντώνης, πάει στην 6η Δημοτικού από το 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Σωστά, Αντώνη. Γεια σας. Η Μαρία, στην 6η Δημοτικού του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Και ο Γιώργος, είναι στη φυτά, στην δευτέρα τάξη, στο Β' Πληροφορικής, τομέα πληροφορικής, έτσι, του 1ου ΕΠΑΛΑ Καλοχωρίου. Καλώς ήρθατε όλοι, λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να το πάρουμε λίγο από την αρχή και να μας πείτε εσείς για το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, γιατί κάποιος που μπορεί να ανοίγει τώρα τηλεόρασή του και να το ακούει για πρώτη φορά και δεν έχει ιδέα τι είναι αυτό το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος είναι η 6η φορά, 6ο μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Θα μας πείτε 2-3 πράγματα να ξέρουμε. Βεβαίως. Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι μια γιορτή ανάδειξης της δημιουργικότητας των μαθητών μας, της ψηφιακής δημιουργικότητας. Οι μαθητές εκφράζονται ψηφιακά, λύνουν προβλήματα, κατασκευάζοντας λύσεις, χρησιμοποιώντας την επιστήμη της πληροφορικής και την τεχνολογία της που προκύπτει από αυτήν. Το φεστιβάλ γεννήθηκε μέσα στην κρίση το 2010-2011, και σε πείσμα των καιρών συνεχίζει, ίσως και εξαιτίας της κρίσης, προσπαθούμε να βγάλουμε τη σχολική εκπαίδευση από τη ρουτίνα και τη μιζέρια. Και να γίνει λίγο πιο διαδραστική. Και να δείξει ότι τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων μπορούν να μην καταπιέζουν τις δημιουργικές ιδέες που έχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους. Έχω την εντύπωση ότι έχετε να κάνετε με φουρνιά μαθητών που είναι εξοικειωμένοι με τις οθόνες, με τα gadget, με την τεχνολογία. Πριν καλά-καλά περπατήσουν τα παιδιά μας, ξέρουν να παίζουν τα έξυπνα κινητά του μπαμπά και της μαμάς ή να βλέπουν στην αρχή παιδικές ταινίες στο tablet, μετά βλέπουν άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό βοηθάει. Δεν φτάνει, όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό φτάνει. Δεν ξέρω αν βοηθάει, ίσως βοηθάει, αλλά δεν φτάνει. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι όχι να μάθουμε τη χρήση αυτών των εργαλείων στους μαθητές, το μαθαίνουν και μόνοι τους πια. Όλοι το ξέρουν αυτό. Εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε να καταλάβουν αυτή τη τεχνολογία, να καταλάβουν την επιστήμη που παράγει αυτή τη τεχνολογία και να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί. Και σήμερα και στην εκπομπή σας θα δείξουμε 2-3 πράγματα. Λοιπόν, επειδή μέχρι τώρα βλέπαμε πλάνα από εργασίες των παιδιών και το μαραφέτη θα το πω, που βλέπαμε πριν, το έχουμε και εδώ. Ο Γιώργος, είπαμε, το έχει φέρει ο Γιώργος από το γυμνάσιο του Αρκαλοχωρίου. Επαγγελματικό λύκειο. Επάλι, ναι. Ναι, επαγγελματικό λύκειο. Λοιπόν, Γιώργο, τι έχετε κάνει? Αυτό είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας, έτσι? Ναι. Σε συνεργασία με τον τομέα ηλεκτρολογίας. Πόσα άτομα δουλέψατε? Στην ουσία 4, μαζί με τους καθηγητές, 2 καθηγητές. Φτιάξαμε αυτό εδώ που είναι ένα σύστημα άντλησης νερού. Συνδέουμε αυτά εδώ τα καλώδια στο κινητήρα και παίρνει από μία δεξαμενή νερό και τη μεταφέρει σε μία άλλη με απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Bluetooth που έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή μέσα σε ένα κινητό τηλέφωνο, το Play Store, μέσω υπερήθρων που είναι αυτό εδώ το εργαλείο και μέσω RFID. Που είναι καλά, αυτό εδώ. Όλα, ναι, επειδή ούτε εγώ καταλαβαίνω πολύ, και η γιαγιά σου φαντάζομαι αν μας βλέπεις την τηλεόραση δεν έχει καταλάβει. Γιατί Χριστό. Το RFID, πώς το είπα εγώ, το κατάλαβα. Πολύ απλά είναι να πω όπως εγώ. Τις κάρτες που βάζουν στα νοσοκομεία και ανοίγει η πόρτα. Α. Ναι, την περνάς έτσι. Σε ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ό,τι είναι.
Λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλάβω εγώ. Έχουμε δύο δεξαμενές και θέλουμε να πάει το νερό από τη μία στην άλλη. Ναι. Κάθομαι εγώ εδώ και η δεξαμενή είναι εκεί. Μπορώ από το κινητό μου τηλέφωνο να το κάνω αυτό, ναι, να μην έχετε εγκαταστήσει αυτή την εφαρμογή. Μπορείτε, μέσω Bluetooth. Πολύ απλά το εξήγησα. Κάτι που θα ενδιαφέρει ίσως τους Ιχωριανούς και τον παππού σου. Έχω εγώ ένα μποστάνι και θέλω να το ποτίσω και έχω μια δεξαμενή και βάζω και αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει εσύ. Κάθομαι εγώ στο καφενείο και πίνω μια ρακή και πατάω το κινητό, την εφαρμογή και ποτίζει τα καλοκαιριά. Θέλαμε να φτιάξουμε και αυτό μέσω να το SMS. Φτιάξετε. Του χρόνου λέμε να το φτιάξουμε, δεν προλάβαμε, ήταν πολλές οι ώρες εργασίας και δεν προλάβαμε. Πόσες ώρες δουλεύατε για να φτιάξετε αυτή την εφεύρεση? Δουλεύαμε τρεις εβδομάδες. Μα μην το λες έτσι, τρεις εβδομάδες. Εγώ θα χρειαζόμουν όλη μου τη ζωή για να κάτσω να δουλεύω. Τρεις εβδομάδες δεν είναι πολύ. Μέσω της δουλειάς μπορεί να τα μάθεις εύκολα. Είχε διάβασμα όλο αυτό? Ναι, υποχρεωτικό διάβασμα, γιατί είναι κάποιες λειτουργίες που πρέπει να τις μάθεις, πώς να δουλέψεις. Η ιδέα για να συμμετάσχετε στο φεστιβάλ ήταν δικιά σας, από τους μαθητές σας, το πρότειναν οι καθηγητές και όλοι μας. Ο καθηγητής μας έχει φτιάξει στον καυστήρα, έχει βάλει έναν ανιχνευτή καπνού, που μόλις τελειώσει ο καυστήρας, μυρίζει τον καπνό και σφυρίζει. Στο σχολείο αυτό? Όχι, στο σπίτι του. Ναι. Έτσι φτιάξαμε και εμείς αυτό. Πες τον καθηγητή σου ποιος είναι. Είναι ο Σταματάκης ο Μανώλης. Ναι. Και μας έδωσε την ιδέα αυτός και είπαμε να το φτιάξουμε. Όλη η άλλη δουλειά όμως έγινε από εσάς τους τέσσερις, ναι, από την ομάδα και τέτοια. Ναι, είσαστε πάντα έτσι από πιτσιρίκια, χαλάγατε αμαξάκια να δείτε. Είσαστε λίγο, ναι, κατοφαντάστε. Τώρα το έχουμε βάλει στην πρίζα, κάτι θέλεις να μας δείξεις. Ναι. Τι το πρώτο είναι με το RFID, με αυτή την καρτούλα. Ναι. Που την περνάμε από εδώ και μόλις αρχίσει να δουλεύει, γράφει RFID, start. Και αρχίζει η άντληση του νερού. Αν είχαμε τώρα εμείς εδώ. Ναι, δεν μπορούμε να το φέρουμε. Είμαστε στούντιο, την ξαναπερνάμε δεν έχουμε, και σταματάει. Μετά είναι το ίδιο αυτό εδώ, μπρελόκ. Το περνάμε. Κάνει το ίδιο. Και μέσω υπερήθρων, οποιοδήποτε τηλεκοντρόλ τηλεοράσεως υπάρχουν υπέρυθρες. Υπέρυθρες μπορούμε... είναι το ματάκι αυτό που έχει εδώ, μπροστά. Ναι. Αυτό εδώ είναι από πού το ο δέκτης. Την τηλεόραση του σπιτιού. Και εγώ το ίδιο έχω. Θα σε κυνηγάει η Μάνος τώρα, θα θέλει να σε δει και δεν θα μπορεί να ανοίξει την τηλεόραση. Εμείς το έχουμε ρυθμίσει, μόλις πατήσουμε το ένα, να ξεκινάει και οτιδήποτε άλλο κουμπί μέσα από το τηλεκοντρόλ να σταματάει. Φαντάζεσαι τώρα να μπερδευτεί η γιαγιά και να πατάει να βάλει το κορεκτιβί στο ένα και να γεμίζει τον μποστά. Να τρέχει το νερό. Και να ξεχυλίσει το δεξαμενή. Καθίζει. Άρα το δικό σας σχολείο, ναι, με αυτή την εργασία, με αυτή την πατέντα διαγωνίζεται. Ναι. Έχει διαγωνιστικό μέρος το φεστιβάλ? Όχι. Απλά παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Δεν έχει διαγωνιστικό μέρος, γιατί θέλουμε να βραβεύονται όλες οι συμμετοχές. Θέλουμε να έχουμε, για μας αξία έχει συμμετοχή. Βέβαια, σίγουρα με αυτό αναδεικνύονται κάποιες ιδιαίτερες εφαρμογές, όπως είναι αυτή που έκανε το υπάλληλο καλοχωρίο, και έχουμε πολλές άλλες, αλλά ο στόχος μας είναι να μπουν τα παιδιά στη διαδικασία να μάθουν, κατασκευάζοντας κάτι που τους ενδιαφέρει. Να πάμε και στα άλλα δύο σχολεία να μας πούνε, για να προλάβουμε, γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ σύντομος. Με τη σειρά να μας πείτε εσείς από τη δικιά σας την πλευρά πώς θα συμμετέχετε στο φεστιβάλ. Να ξεκινήσω. Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσεις. Εμείς θα συμμετάσχουμε με μία εργασία που κάνουμε με τη βοήθεια των δασκάλων μας για τον Νίκο Καζαντζάκη. Πες το όνομα του δασκάλου. Οι δασκάλες μας, κυρία Ελένη Σταματάκη και Ράνια Γιαμαλάκη, στη συνεργασία με τον κύριο των υπολογιστών Νίκο Χουρδάκη, φτιάξαμε κάποια βίντεο τα οποία θα τα παρουσιάσουμε στο φεστιβάλ. Και έτσι θα δείξουμε τα πρώτα χρόνια στη ζωή αυτού του μεγάλου λογοτέχνη. Κάτσατε, διαβάσατε, μάθατε ποιος ήταν, ποιος ήταν ο πατέρας του. Ναι, γιατί ασχολούμαστε και με αυτό στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Το κινηματογραφήσατε κιόλας αυτό. Ναι, τραβήξαμε κάποια βιντεάκια. Και ξέρατε, όλα αυτά τα σκηνοθετήσατε μόνοι σας. Βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα, ναι, από τη δουλειά σας. Ναι, τα τραβήξαμε, κάτσαμε 10 άτομα. Αφιερώσαμε κάποιο χρόνο από τα μαθήματά μας, από άλλες δραστηριότητες και τα φτιάξαμε. Πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπουμε ότι το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας δεν μιλάμε μόνο για πατέντες, εφευρέσεις και τέτοια πράγματα, αλλά μιλάμε και για απλή τεχνολογία. Απλή εννοώ το να κάτσεις να κινηματογραφείς κάτι, να κάνεις μια ιστορία
λογοτεχνία, μια τέχνη, οτιδήποτε σε ψηφιακή μορφή. Είπαμε ότι εκφράζονται τα παιδιά μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Παλιά ξέραμε ότι ζωγραφίζανε, παίρνανε και ζωγραφίζανε στο χαρτί, κάνανε κάποια χειροτεχνία. Τώρα, πέρα από αυτά που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στα μέσα έκφρασης, τα παιδιά στις μέρες μας αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να εκφραστούν. Ένας τρόπος ήταν αυτός. Για να πάμε στον άλλο μαθητή του Δημοτικού. Εμείς παίξαμε δύο παιχνίδια με προγραμματισμό χρησιμοποιώντας το Scratch. Ένα animation για τη μόλυνση της θάλασσας και φτιάξαμε και ένα ρομπότ. Φτιάξατε ένα ρομπότ? Με Lego, το οποίο μπορεί να προσομοιώσει τη βαρύτητα σε τρία διαφορετικά μέρη του ηλιακού συστήματος. Εγώ στην έκτη δημοτικού δεν ήξερα τι είναι το ηλιακό σύστημα και όμως ξέρει να προσομοιώσει και τη βαρύτητα. Μιλάς απίστευτα ωραία ελληνικά. Δεν υπάρχει. Πού τα μάθατε τώρα όλα αυτά? Καταρχήν πόσα άτομα είσαι στη ομάδα? Το animation το έκανε Τετάρτη. Ναι. Και η Τετάρτη δημοτικού. Ναι, με τη βοήθεια των ζωγράφισαν τις μορφές και τις έβαλαν με τις κάνα και τις έβαλαν, τις έκαναν animation. Μάλιστα. Αυτό με τον αστροναύτη, έτσι, αυτό το animation. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το ρομπότ. Ναι. Μετά τα παιχνίδια τα φτιάξε η έκτη και η πέμπτη και το ρομπότ το φτιάξαν μερικά παιδιά από την έκτη. Όλα αυτά για να ξεκινήσετε και να τα φτιάχνετε, ποιανού ιδέα ήτανε? Πώς αποφασίστηκε να ξεκινήσει όλη αυτή η... Με τη γύρω της πληροφορικής συνεργαζόμαστε και μερικές δασκάλες. Πες και εσύ και τις δασκάλες και τον κύριο της πληροφορικής, μου σου κρατάνε μούτρα. Ο Αλέξανδρος Ρινιώτης, κύριος Αλέξανδρος Ρινιώτης. Και μετά είναι και δασκάλες Τετάρτη, νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι το επίπεδο των παιδιών πλέον είναι πολύ ανεβασμένο. Δηλαδή, το είπα χαριτολογώντας αυτό που είπα πριν, αλλά όντως, όταν εγώ πήγαινα σχολείο, δεν κάναμε τέτοια πράγματα στο δημοτικό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξελιχθεί η τεχνολογία από τη μια μεριά, αλλά έχει εξελιχθεί και ο κόσμος στον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Άρα πρέπει να μπει η τεχνολογία και η ψηφιακή δημιουργία μέσα. Λέμε ότι τα παιδιά μας είναι ψηφιακοί θαγενείς. Δηλαδή, ζουν και μαθαίνουν από τη στιγμή που γεννιούνται, πέρα από τα φυσικά αντικείμενα στα οποία έρχονται σε επαφή, έρχονται κατευθείαν με και τα τεχνολογικά αντικείμενα. Όσοι έχουν μικρά παιδιά βλέπουν, ας πούμε, πόσο εύκολο για αυτούς είναι, τετριμένο για αυτούς είναι να κάνουν, ξέρω εγώ, την κίνηση αυτό στο κινητό, να αλλάξουν σελίδα, ας πούμε, ή να πατήσουν πλήκτρα σε ένα κινητό. Παιδιά τριών χρονών, ας πούμε, έχουν πολύ εύκολο να το κάνουν. Και βλέπεις μεγάλου ηλικία που δυσκολεύουν να το κάνουν αυτό. Που δεν μπορούν ούτε καν να το κάνουν. Φαντάζομαι τώρα ο Αντώνης Ακάτσης με τη μαμά του και τον μπαμπά του και τους λέει όλα αυτά τα καταλαβίστηκα που εγώ δεν κατάλαβα τίποτα που έλεγε. Θα τον κοιτάνε τι έχει πάθει, παιδί. Να σας πω πού θα γίνει το φεστιβάλ, επειδή. Και πότε. Ναι. Λοιπόν, το φεστιβάλ. Και πού μπορούμε να τα δούμε αυτά τα ωραία παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, για πρώτη χρονιά φέτος το φεστιβάλ θα γίνει και στον Άγιο Νικόλαο. Αύριο λοιπόν ξεκινάει και γίνεται, διεξάγεται στον Άγιο Νικόλαο, Τετάρτη 6 του μηνός. Στο Ηράκλειο ξεκινάει την Πέμπτη και έχουμε τρεις μέρες φέτος, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Σε ποιο χώρο? Στο κτίριο της Ανδρόγειος, στο δεύτερο όροφο. Ωραία, και στον εργαστήριο... Άγιο Νικόλαο ξέρουμε πού. Ναι, είναι στο ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στα Λακόνια. Ωραία. Ωραία. Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό, είναι δωρεάν, όλα τα εργαστήρια, οι εκθέσεις εννοείται είναι δωρεάν. Και το Σάββατο που μπορεί ο πολλής κόσμος να έρθει, τον καλούμε για να δει και να λάβει μέρος και σε εργαστήρια, να δει και εκθέσεις, όχι μόνο των μαθητών, αλλά και του Πανεπιστημίου που έχουμε καλέσει και το ΑΕΤΕ. Και να λάβει μέρος, είναι ανοιχτό και σε ένα εργαστήριο που έχουμε στις 12 η ώρα το Σάββατο. Τέλεια. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα το Σάββατο? Για το Σάββατο, από τις 10 μέχρι τις 3.30. Τέλεια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θέλω να μου πείτε ποιος από εσάς θέλει να ασχοληθεί με την πληροφορική. Μελλοντικά, να σπουδάσει ή να κάνει κάτι τέτοιο, υπολογιστές. Αντώνης, έχω σίγουρο. Όχι. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Είσαι και λίγο μικρός. Να πω ναι. Το κορίτσι μας. Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Ψάχνω. Υπάρχει μία περίπτωση. Θα δείξει. Εσύ μικρή είσαι ακόμα. Γιώργο. Εννοείται. Ναι. Μπορεί να σου αποφέρει πολλά χρήματα. Έτσι όπως φτιάχνουμε εμείς ιστοσελίδες, έχουμε ετοιμάσει άλλη μία εργασία για το φεστιβάλ. Εκτός αυτήν, μέσω το Joomla, όπου είναι μια γλώσσα που μπορείς να φτιάχνεις ιστοσελίδες. Εμείς φτιάξαμε μια ιστοσελίδα για το σχολείο μας, όπου μπορεί να
φτιάχνει ιστοσελίδες και μπορεί να σου αποφέρει και πολλά χρήματα. Μάλιστα. Μπράβο. Όλα λοιπόν, αυτά ξεκινούν από αύριο. Από κάτι τελευταίο. Δεν έχουμε χρόνο. Α, okay. Διαφημίσεις, τα άλλα θα τα δείτε διαζώσεις και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο.